Η εκδήλωση, η οποία σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στη μεγάλη αίθουσα του Δημοτικού Οδείου Δράμας, που πραγματικά γέμισε, ήταν κατάμεστη από κόσμο. Είχαμε την προβολή βίντεο για τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1941, ομιλία από τη Θεανό Καπέτη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, εισήγηση του Γιώργου Μαργαρίτη, καθηγητή σύγχρονης ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Η εξέγερση του 1941, οι ρίζες και η διεθνής διάστασή της». Ακολούθησε η εισήγηση του Νίκου Γεωργιάδη, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Δράμα Σεπτέμβρης του 1941, η πρωτοπόρα εξέγερση που συκοφαντήθηκε». Η εξέγερση του Σεπτεμβρίου του 1941 στη Δράμα αποτελεί κορυφαία πράξη αντίστασης απέναντι στην τριπλή φασιστική κατοχή στη χώρα μας. Ανεξάρτητα από την κατάληξη και παρόλα τα αντίπεινα, η θυσία των εξεγερμένων άνοιξε τη σελίδα της ηρωικής προσφοράς του ελληνικού λαού με προτεργάτες τους κομμουνιστές, τονίζεται σε ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Στις 28 Οκτωβρίου 1940 η Ελλάδα δέχεται την επίθεση της φασιστικής Ιταλίας. Γραμματέας του ΚΚΕ από τις φυλακές της Κέρκυρας στέλνει το πρώτο του γράμμα που καλεί σε μαζική αντίσταση κατά του εισβολέα. Θυμάμαι σήμερα είναι ένα ιδιαίτερο και σημαντικό γεγονός που διαδραματίστηκε με την επιβολή της τριπλής κατοχής στην Ελλάδα στα πλαίσια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τιμάμε την ηρωική εξέγερση του λαού της Δράμας και πολλών χωριών της περιοχής ενάντια στους βούλγαρους φασίστες κατακτητές, την πρώτη αντιστασιακή πράξη σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη. Τα γεγονότα της Δράμας εκτυλίχθηκαν σε μια συνταρακτική περίοδο. Η ιδιαίτερη σημασία της ιστορικής αυτής περίοδου έγκυται στο γεγονός ότι σε αυτήν κορυφώνονται οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και ανταγωνισμοί που φτάνουν ως το σημείο της ένοπλης πολεμικής σύγκρουσης. Ο πόλεμος με τη σειρά του έχει σαν αποτέλεσμα την απότομη όξυνση της αντίθεσης κεφαλαίου εργασίας. Σε αυτές τις αντικειμενικές συνθήκες, η σημασία, ο ρόλος και οι ευθύνες του υποκειμενικού παράγοντα, δηλαδή του Κομμουνιστικού Κόμματος, αυξάνονται απότομα, όπως συμβαίνει άλλωστε σε κάθε κρίσιμη καμπή της ταξικής πάλης. Σε τέτοιες δηλαδή συνθήκες, κρίνεται κατά πόσο είναι έτοιμο ένα κομμουνιστικό κόμμα πολιτικά, ιδεολογικά και οργανωτικά και κατά κύριο λόγο αν έχει διαμορφωμένη επαναστατική στρατηγική, έτσι ώστε να μπορέσει να τις αξιοποιήσει στην κατεύθυνση της ανατροπής του καπιταλισμού και της σοσιαλιστικής επανάστασης. Τα όσα ηρωικά, τα όσα τραγικά συνέβησαν στη βουλγαροκρατούμενη περιοχή της Δράμας στις αρχές του φθινοπόρου του 1941 είναι μέρος ενός ευρύτερου σκηνικού, είναι κομμάτι ενός τιτάνιου αγώνα. Έγιναν στο πλαίσιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έγιναν τον καιρό που ο ναζισμός διαφέντευε την Ευρώπη και όριζε τις τύχες των λαών της. Σε τούτη εδώ τη σύντομη παρέμβασή μου θα επιχειρήσω να συνδέσω τα δύο αυτά σημεία. Από τη μία μεριά τα γεγονότα της Δράμας στο στενό το τοπικό επίπεδο. Από την άλλη το μεγάλο σκηνικό, τις τότε τύχες του πολέμου, τη συγκυρία του πολέμου και τις πολιτικές που εκπορεύονταν από αυτές. Ίσως με τον τρόπο αυτό βοηθήσουμε ώστε ο μαρτυρικός θάνατος των αγωνιστών της εξέγερσης ή των θυμάτων των βουλγαρικών σφαγών κερδίσει τη θέση που του ανήκει ανάμεσα στους ηρωικούς αγωνιστές του αντιφασιστικού αγώνα και ανάμεσα στα θύματα της ναζιστικής φασιστικής θεολογίας. Από την άνοιξη του 1941, ο πόλεμος στην Ευρώπη, όπως τον σχεδίαζαν και τον υλοποιούσαν οι ηγέτες της ναζιστικής Γερμανίας, άλλαζε στόχους και περιεχόμενο. Την εποχή αυτή είχε ήδη ολοκληρωθεί η κατάκτηση της Δυτικής Ευρώπης και η ενσωμάτωση των εκεί κρατών στο σχήμα της Νέας Ευρώπης, όπως ονομάστηκε. Οι εκκρεμότητες που υπήρχαν στα Βαλκάνια αναμενόταν να κλείσουν πριν την έλευση του καλοκαιριού. Στη συνέχεια, προγραμματιζόταν η υπέρτατη επιχείρηση, η εισβολή στη Σοβιετική Ένωση
και η απόλυτη καταστροφή του κράτους αυτού και των λαών που το συγκροτούσαν. Όταν ο ελληνικός λαός την άνοιξη του 1941 βρέθηκε υπό τριπλή κατοχή, είχε δύο δρόμους να διαλέξει. Να υποταχθεί, να συμβιβαστεί και να λουφάξει ή να οργανωθεί, να αντισταθεί και να παλέψει. Οι Έλληνες γενικότερα και οι Δανείοι συγκεκριμένα, με εξαίρεση τους προδότες, τους φαρματοασφαλίτες και τους βουλγαρεδεμένους, ακολούθησαν το δεύτερο, το δύσκολο αλλά και ευρικό δρόμο. Στην αντίσταση του ελληνικού λαού, η εξέγερση της δράμας προοργανώθηκε από την τοπική οργάνωση του ΚΚΕ το Σεπτέμβριο 1941, κατέχει ιδιαίτερη θέση, γιατί ήταν το πρώτο στην Ελλάδα και το δεύτερο στην Ευρώπη οργανωμένο αντιστασιακό κίνημα κατά το άξονα. Αυτό το πρωτοπόρο κίνημα όμως συκοφαντήθηκε, υποτιμήθηκε και αποσοποιήθηκε. Με τα βιβλία όμως του Δημήτρη Πασχαλίδη, Τάσου και Τζαναστασίου, τα γεγονότα της δράμας Εξέγερση ή Προβοκάτσια, το οποίο σημεριωτέων έχει βραβευτεί με το βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και το βιβλίο του Σπύρου Κουζινόπουλου, Δράμα 1941, μια παραξηγμένη εξέγερση, ανατράπηκε η συκοφαντική άποψη περί προβοκάτσιας, αποκαταστάθηκε ο ρεκός του χαρακτήρας και αναδείχθηκε η ιστορική του σημασία.